Καφέ Bar and Caragats, Πλατεία Δασίου 22, Οριστιάδα. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Διαμαντής όμικρον έψιλον, στο Σάκο, στη βόρεια έξοδο του περιφερειακού Οριστιάδας. Τηλέφωνο 25520-28300. Ασφαλιστικά γραφεία Λαμπερνάκη. Με ειδικές τιμές σε ανέργους, αγρότες, συνταξιούχους, σώματα ασφαλείας, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, επαγγελματίες. Soccer Park. Παίξε μπάλα. Στο τηλέφωνο 6946-854-858. Περιοχή Αγίου Νεκταρίου. Πύργος Ορεστιάδας. Δεύτερο παιχνίδι για την ομάδα σας επίσημο. Δεύτερη νίκη και πρόκριση για την τρίτη φάση του κυπέλου. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Για το παιχνίδι, τι να πω, νομίζω ότι η ομάδα μου ήταν ανώτερη σε όλο το παιχνίδι, με πολλές ευκαιρίες πάλι για ακόμα ένα μάτς. Σταθήκαμε άτυχοι στη φάση του δεύτερου λεπτού με το πέναλτι που δόθηκε εις βάρος μας. Πολλά λάθη από το διαιτητή και θα σταθώ εκεί. Νομίζω δίκαιη νίκη. Καλή επιτυχία από εδώ και πέρα και στο Θούριο για το πρωτάθλημα. Μετά από δύο νίκες η ομάδα είναι έτοιμη για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, έτσι δεν είναι? Φέτος το πρωτάθλημα της Β είναι αρκετά πιο δύσκολο από πέρσι. Σίγουρα είναι αρκετά πιο δύσκολο, θα είναι αρκετά πιο δύσκολο γιατί οι ομάδες όλες έχουν δυναμώσει. Δυναμώσαμε κι εμείς, ακόμα δεν είμαστε 100% έτοιμοι. Πιστεύω όμως ότι στη συνέχεια του πρωταθλήματος η ομάδα θα στρώσει, θα γυρίσουν και οι τραυματισμοί μας και θα έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο για όλη τη χρονιά. Επί της ουσίας, πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς, προηγηθήκατε στην αρχή του αγώνα, αλλά τελικά αποκλειστήκατε από την ΝΟΗ. Πρώτο επίσημο παιχνίδι, διότι το προηγούμενο παιχνίδι μεταξύ σας δεν κατέβηκαν, οπότε κερδίσαμε 3-0 αναφαγόνος. Μέτριο παιχνίδι, εντάξει, είμαστε στην αρχή ακόμα της αγωνιστικής περίοδου. Δυστυχώς είχαμε δύο τραυματισμούς. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, τα παιδιά να είναι υγιείς και γρήγορα να επιστρέψουν στα γήπεδα. Μέτριο παιχνίδι. Η διαιτησία λίγο το επηρέασε με τις αποφάσεις της. Εντάξει, προηγηθήκαμε στο πρώτο μήχρονο με ένα πέναλτι. Στο πρώτο μήχρονο ήμασταν καλοί, στο δεύτερο λίγο αποσυντονιστήκαμε. Χάσαμε, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς εμείς δεν έχουμε βλέψεις για το κύπελο. Συνεχίζουμε δυνατή να είμαστε στην επόμενη Κυριακή, με συντέρνα στην πρώτη αγωνιστική. Κατηγορία πλέον έχει δυναμώσει. Έχει δυναμώσει αρκετά από ό,τι φαίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες να έχουν ενισχυθεί. Πώς βλέπετε φέτος χρονιά? Πέρσι η χρονιά για το Θούριο δεν ήταν καλή σε σχέση με αυτό που έχουν συνηθίσει. Ναι, δεν ήταν καλή. Είχαμε πολλές αποχωρήσεις. Φύγανε αρκετά παιδιά. Έχουμε συμπληρώνοντα τα παιδιά είναι στρατιωτικοί με μεταθέσεις, με τέτοια είχαν φύγει. Ήμασταν στην περίοδο της αλλαγής. Μας φύγανε και κάποιοι παίκτες μέσα στη χρονιά. Είχαμε αρκετούς τραυματισμούς. Δεν πήγαμε καλά. Επιβιώσαμε πέρσι. Φέτος κάναμε κάποιες προσήγησεις καλές. Τα παιδιά πιστεύω που ήρθαν θα βοηθήσουν. Πιστεύω θα κάνουμε καλύτερη πορεία, αν και είναι πιο δυνατός ο όμιλος. Έχουν πέσει ομάδες όπως τα Ρίζια, Πεντάλοφος. Είναι καλές ομάδες. Πιστεύω θα είναι και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για την Ασπίδα. Δεν προκριθήκατε. Αλλά δείξατε ότι φέτος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά. Έτσι ακριβώς. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το θέμα που παρουσιάσαν αυτή την περίοδο συγκεκριμένα. Η ομάδα της Ινόης νομίζω παρουσιάστηκε λίγο πιο έτοιμη γιατί έδωσε έναν αγώνα μεσοβδόμαδα. Η δικιά μας ομάδα πέρασε χωρίς αγώνα την προηγούμενη αγωνιστική του κυπέλου. Εντάξει, νομίζω σε γενικές γραμμές έγινε ένα καλό παιχνίδι. Η ομάδα της Ινόης είχε την κατοχή, ήταν καλύτερη, είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς προηγηθήκαμε στο σχόρ. Και εντάξει, στη φάση του δεύτερου πέναλτι που νομίζω δεν μας δόθηκε, νομίζω ότι εκεί κρίθηκαν τα πάντα. Ήταν πεντακάθαρο πέναλτι, δεν το έδωσε διαιτητής. Εντάξει, και συνεχίζουμε. Αυτά τα λάθη γίνονται μέσα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω πως είναι ανθρώπινο αυτά. Δεύτερο παιχνίδι της χρονιάς, δεύτερη νίκη για την ομάδα σας στο κύπελο. Τώρα περνάτε στην γάμα φάση. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Πώς φάνηκε το παιχνίδι? Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Παίξαμε με. Και οι δύο ομάδες πολύ καλή μπάλα. Φάγαμε το γκολ πολύ νωρίς. Είχαμε καλή ψυχολογία για να μπορέσουμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Στα αποδυτήρια πήγαμε με το 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο δυναμικά από αυτούς. Είχαμε πολλές φάσεις. Μπορέσαμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε μια εβδομάδα? Για το πρωτάθλημα παίζουμε με μια καλή ομάδα. Παίζουμε με τη Σαγίνη. Είμαστε έτοιμοι ποδοσφαιρικά, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, είμαστε πιο δεμένοι από πέρσι,
έχουμε καλύτερη ψυχολογία και μπορούμε να κάνουμε ένα καλό γύρο.